Ο κόσμος που τον θαύμασε να δοξάζει την Ελλάδα με τις αθλητικές του επιτυχίες, πίστευε ότι το πιο δυνατό όμπλο του Αλέξανδρου ήταν τα πόδια του. Όμως το πιο δυνατό του όμπλο ήταν η καρδιά του. Και η πίστη του στα ελληνικά και στις αξίες του. Ο σεβασμός και η αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο, στον συναθλητή, στον συμπολίτη. Η πίστη του στη δικαιοσύνη και στην ισότητα. Και σε έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπων με άνθρωπο. Για να μην μεγαλώσουν τα παιδιά μας σε έναν άδικο και φασιστικό κόσμο, όπως έλεγε. Γιατί δεν μπορούμε να μένουμε απαθείς όταν κάποιοι πατριωτοκάπηλοι παίρνουν μίσο στα γυμναστήρια και στα σχολεία, όπως έλεγε. Γιατί δεν φοβάμαι να μεγαλώσουν τα παιδιά μου σε έναν κόσμο με διαφορετικούς ανθρώπους, αλλά φοβάμαι την πιθανότητα να μεγαλώσουν τα παιδιά μου σε έναν κόσμο με μίσος και με ρατσιστές. Η αγάπη μου για την πατρίδα αρνεί, έμπρακτη και βαθιά. Ήταν αυτή που τον έκανε ανυποχώρητο απέναντι σε όσους καπηλεύονταν το όνομά της για να γεννήσουν διχασμό. Και αυτή η αγάπη αλλά και η έμπνευση για τον άνθρωπο δεν τον άφηναν να τρέχει τις δράκμες του αμέτωχους από όσα συμβαίνουν γύρω. Κάπως έτσι είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε τον Αλέξανδρο από κοντά μέσα από τις αναρτήσεις του, τις μαχητικές αναρτήσεις του στο διαδίκτυο, μέσα από την κοινωνική του δράση, να παλεύει για τις ιδέες του όπως πάλευε για τα ολυμπιακά του μετάλλια. Και είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε πάνω απ' όλα έναν ξεχωριστό και καλόψυχο άνθρωπο που μας έμαθε το παράδειγμα του. Πώς να δίνουμε τη μάχη των αξιών μας, πώς να αγαπάμε.